το είπαμε και το κάναμε. Είναι σημαντικό και το είπαμε και το κάναμε. Είναι πρώτη χρονιά, θα πρέπει να συγχωρέσετε τις αδυναμίες που υπάρχουν, αλλά η διαμόρφωση που βλέπουν του χώρου είναι εξαιρετική. Το τι γίνεται μέσα στη λίμνη είναι μαγικό. Και πρέπει να πω τώρα ότι αυτή η λίμνη δεν είναι μια τυχαία λίμνη. Είναι η κοιτήπα των Πρωτομακεδόνων. Δηλαδή έχουμε ζωή εδώ 3.000 χρόνια σε αυτό το χωριό και σε αυτή τη λίμνη. Κατά συνέπεια αναπτυξιακό βέβαια, για να συνδέσουμε τα παλιά με τα καινούργια. Τις αρχαιότητες που βρέθηκαν για να συνθέσουμε από τα σύμφα του χρόνου με τους δρόμους του κρασιού που είναι από τότε. Και φέτος δεν θα παρουσιάσουμε ακόμα όλα, αλλά στις 8 Δεκέμβρη στην Αθήνα που θα εξτρατεύσουμε σε Ρετική Μακεδονία και που θα μας θυμίσει ο Κάρολος Πάπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα τους δείξουμε τι σημαίνει Κοζάνη, Φλόρινα, Σερβενά και βεβαίως και ο Δήμος Έδρας, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που βλέπω εδώ να έρχεται τόσο κόσμος και ξένος κόσμος και πολύ χαρούμενος ότι εκτός από τις πρέσβες θα έχουμε ένα άλλο ακόμα ένα μέρος στο χώρο να παρουσιάζουμε το υπέροχο πολιτισμό μας. Πείτε μας για αυτή τη συνεργασία γενική εδώ στην περιοχή. Κοιτάξτε, τα αποτέλεσμα είναι πάντως. Ο στρατός μας είναι ο αρχηγός στρατού εδώ. Διαμορφώνουν εδώ και 10 μέρες με το χώρο. Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Μηταίου που είναι θαυμάσια και βέβαια πρέπει να πω ότι απόψε είναι μια ειδική βραδιά. 11 Σεπτεμβρίου είναι μια θλιβερή μέρα για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τι μέρα για ποιο λόγο. Αλλά εμείς σήμερα απόψε εδώ έχουμε διπλή γιορτή. Είναι εδώ ο Ολυμπιονίκης μας ο Ιλιάδης, που θα τιμηθεί από όλους. Και είναι η γιορτή της Ευαρχίας Ρεβούτσικα που αυτή διάλεξε αυτό το μέρος για να γιορτάσει τη γιορτή της, γιατί το θυμόταν από παλιά και λέει: εγώ εκεί θέλω να είμαι. Αυτό με συγκινεί και εμένα ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε και εσάς ιδιαίτερα, γιατί ό,τι έχουν γίνει πρέσπες και ό,τι θα γίνει η Γρηγορίδα, το χρωστάει ο δημοσιογράφος.